Γεια σας φίλοι μου, ξεκινήσαμε και πάλι το live. Θα περιμένω να μπείτε μέσα, ωραία, για να ξεκινήσουμε και το σημερινό live για τα Χριστούγεννα. 19 Δεκεμβρίου 2017. Τα περιμένουμε για τα χριστουγεννιάτικα μηνύματα. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο υπομονή μέχρι να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Μέχρι να έρθει ο κόσμος και να συγχρονιστεί, θέλω να πω ότι μπορείτε να επισκέφτεστε το κανάλι Ελεύθερη Γνώμη, είμαι το όνομά μου, Μισηλή Σταμάτης, στο YouTube. Στο YouTube και να μοιραστείτε και να πάρετε τις πληροφορίες. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Χαρά. Επίσης, σε κάθε βίντεο από κάτω, τις πληροφορίες, τα περισσότερα βίντεο, υπάρχουν στις πληροφορίες link για όποιους θέλουν να κάνουν δωρεά, να συνεισφέρουν τη δική τους χορηγία για να μπορούμε καλύτερα να χειριζόμαστε και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γεια σου Μάικ από τη Ρόδο. Χαίρομαι γιατί πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα και μέσα από τη χώρα και απ' έξω, από το εξωτερικό, και αυτό με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, okay. Καλησπέρα Μαριάνθη. Επίσης, για να δούμε, λοιπόν, και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το σημερινό Καλησπέρα Κατερίνα, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, καλώς και τον Ηλία. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστήριο των Χριστουγέννων. Ωραία. Αφού με ακούτε καλά, θέλω να σας πω ότι τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη εορτή και έρχεται στο μυαλό μου από τη λέξη εορτή, η λέξη αορτή, που μας δίνει να καταλάβουμε ότι όπως η αορτή είναι η μεγαλύτερη φλέβα, αρτηρία θα λέγαμε, που δίνει ζωή στο σώμα μας, έτσι ορισμένες εορτές γίνονται κανάλια ενεργειών λόγω των αστερισμών και λόγω των ενεργειών που εμείς μπορούμε να συγχρονιστούμε με αυτά τα κανάλια και να πάρουμε μέσα μας ανάλογα την εργασία που κάνουμε σε κάθε εορτή, έτσι, και να κατεβάσουμε μέσα μας τις διάφορες ενέργειες για να τις επεξεργαστούμε. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, η εορτή των Χριστουγέννων ξεκινάει από το ηλιοστάσιο το Δεκέμβρη, όπως ξέρετε όλοι, στις 21 με 22 του μηνός
που είναι η μεγαλύτερη νύχτα, ας πούμε, και έρχεται εκείνη η στάση, θα λέγαμε, η ακινησία του ήλιου για 3 μέρες και μετά πάλι στην 25η ξεκινάει να μεγαλώνει ο ήλιος μέχρι να φτάσει στην ησημερία, την νεαρινή, έτσι την άνοιξη, το Μάρτι, όπου έχουμε και το Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, και την Ανάσταση, δηλαδή στέκομαι ξανά. Όλες οι θρησκείες και όλες οι διδασκαλίες ακολουθούν τις ενέργειες από τα άστρα για να μπορούμε να τις χειριζόμαστε ανάλογα μέσα στην εσωτερική εργασία που κάνουμε κάθε φορά για να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα, τα μέγιστα αποτελέσματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι 25 Δεκεμβρίου είναι σε πάρα πολλές παραδόσεις, σε πάρα πολλές διδασκαλίες και πάνω εκεί και σε άλλες ημερομηνίες έχουν συγχρονιστεί πολλές διδασκαλίες. Εμείς ξέρουμε ότι ακολουθώντας, θα λέγαμε, τον ήλιο και κάθε συμπεριφορά που εμείς θέλουμε μέσα μας σαν συλλογικότητες να φέρουμε μέσα στον εαυτό μας, έρχεται εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνουμε και παίζουμε το ρόλο των συμβόλων των οποίων βλέπουμε έξω στους διάφορους, θα λέγαμε, αστερισμούς για να μπορούμε, είπαμε, κάθε φορά να συνεργαζόμαστε με τις ανάλογες ενέργειες. Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Κώστα. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, φίλοι μου, είναι η σημαντική μας στιγμή γιατί μέσα μας ξαναγεννιέται το βρέφος. Ξαναγεννιέται, δηλαδή, κάθε φορά μαζί με την αναστήλωση, θα λέγαμε, του ήλιου, μέσα μας το φως της συνείδησης. Το βρέφος, η αγνότητα, ο Χριστός, η συνείδηση, είναι ένα κομμάτι από το θεϊκό σπιθύρα μας, θα λέγαμε. Μέσα μας, από το κέντρο μας, είναι το αγνό, το ατόφιο, το καθαρό, ό,τι πιο καθαρό μπορούμε να έχουμε. Σε αυτό το βάθος, όταν φτάσουμε σε αυτό το βάθος, μπορούμε και βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Και φεύγουμε από την πλάνη, έτσι, του νου, από την πλάνη του παρελθόντος, θα λέγαμε, και της τάσης και της μηχανικότητας. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το Θησέα, που μόλις ενηλικιώθηκε, σήκωσε την πέτρα, που ήταν το παρελθόν, που είναι το μοτίβο, που είναι η συνήθεια, που είναι η μηχανικότητα, και βρήκε από κάτω την κληρονομιά του, την ενεργοποίηση, λέει, του DNA, για να ξεκινήσει να κάνει την εσωτερική εργασία με το Μινόταυρο. Το ίδιο γίνεται και μέσα μας, φίλοι μου, κάθε 25 Δεκεμβρίου που ξεκινάμε και είναι η πρώτη γνωριμία, θα λέγαμε, του εαυτού μας, της συνειδητότητας που έχουμε με αυτό το κομμάτι μας, με αυτό το ατόφιο, αγνό κομμάτι μας, που στην πραγματικότητα είναι η μέγιστη αρχική υποβολή από το είναι μας μέχρι όλα τα επίπεδα, θα λέγαμε, ύπαρξής μας. Αυτή η μέγιστη υποβολή, θα λέγαμε, αντικατροπτίζεται μέσα από το αγνό αυτό κομμάτι μας, έτσι, που δίνει την καθαρότητα. Τι θέλουμε να πούμε, λοιπόν, με αυτό το πράγμα? Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, όλο αυτό το κοσμικό δράμα, να το αναλύουμε και να φέρουμε τα σύμβολα μέσα μας και να τα αναλύσουμε, λοιπόν, διαστητικά, να δούμε πού αντανακλούνται αυτοί οι ρόλοι μέσα μας. Όπως ξέρετε και έχετε ακούσει, ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη, στο σπήλαιο. Αυτή η σπηλιά είναι το φυσικό μας σώμα. Αυτή η σπηλιά, αυτή η Φάτνη με τα ζώα μέσα, είναι το φυσικό μας σώμα με τους διάφορους ζωώδες εαυτούς μας, με τους αισθηκτώδες, δηλαδή, εαυτούς μας. Τι μας δείχνει, λοιπόν? Ότι γεννήθηκε από τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ. Η Θεοτόκος, φίλοι μου, είναι μέσα μας εκείνο το κομμάτι που συνεχώς ο Θεός τοκίζει ανάλογα τις περασμένες σαρκώσεις που είχαμε κάνει και ανάλογα αυτή την εσάρκωση κάθε εμπειρία που παίρνουμε. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάει και μέσα μας τοκίζεται λίγο-λίγο αυτό, το αυγατίζεται αυτό εδώ πέρα το φως, ώσπου να έρθει σε εκείνο το επίπεδο μέσα από τις ταλαιπωρίες που έχουμε φτάσει να γεννηθεί ο Χριστός. Να γεννηθεί εκείνο το βρέφος.
Εμείς το καταλαβαίνουμε, είπαμε, από την πρώτη επαφή της συνείδησής μας, από τις διάφορες κακουχίες, από τα διάφορα πράγματα που περνάμε στη ζωή μας, που δεν ξέρουμε τι γίνεται, μέσα από την άγνοια, μέσα από το ζωώδιο εαυτό μας και όλα αυτά που κάνουμε δηλαδή μέσα στην άγνοια, σιγά σιγά μας πρόχνει εκεί πέρα, ώστε εμείς να έρθουμε σε επαφή με εκείνο το κομμάτι που λέμε το θείο βρέφος μέσα μας, αυτό το αγνό, το καθαρό κομμάτι. Αυτό το αγνό, καθαρό κομμάτι λοιπόν, έρχεται από τη Θεοτόκο που σε 9 μήνες τι κάνει, γεννάει. Και οι 9 μήνες φίλοι μου, το 9 είναι εν νέο, δηλαδή μέσα σε ένα νέο, θα λέγαμε, κύκλο. Αυτό σημαίνει ο αριθμός 9, μέσα σε νέο. Επομένως υπάρχει μια ζύμωση για να βγει, θα λέγαμε, το βρέφος. Αυτή η ζύμωση είναι η γνωριμία που σας λέω, που εμείς ξεκινάμε και παίζουμε στη ζωή μας μέσα στην άγνοια και σιγά σιγά κάτι μας λέει ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, ότι υπάρχει μια άλλη άποψη, ότι είναι μέσα μου κάτι που μπορεί να το ονομάζεται αγάπη, ότι είναι μέσα σας κάτι που ακόμα δεν ξέρετε τι είναι, όμως το νιώθετε και όταν μπαίνετε σε αυτό το κομμάτι σας, όλα είναι αγαπημένα, όλα είναι όμορφα. Από την άλλη, ο Ιωσήφ, ο εσωτερικό μας τα λέγαμε γκουρού, ο δάσκαλός μας, είναι εκείνος που προσέχει, δεν είναι ο άντρας της Μαρίας, γιατί ο άντρας της Μαρίας μέσα μας είναι ο δικός μας ο εσωτερικός πατέρας. Ο Ιωσήφ όμως κάθε φορά παίζει το ρόλο του δασκάλου, του γκουρού που έχουμε, του δασκάλου βοηθού που έχουμε σε κάθε ζωή μας. Αυτός λοιπόν που βοηθάει, θα λέγαμε, να ξεκινήσει και να βοηθήσει, θα λέγαμε, Θεοτόκο, θα λέγαμε, την ψυχή μας να γεννήσει το θείο βρέφος μέσα μας, αυτό το φως της συνείδησης. Όπως και σε άλλες φορές έχουμε πει ότι η συνείδηση, φίλοι μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αγάπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κάτι για να το αγαπήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσεις τι είναι. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι χωρίς να ξέρεις τι είναι. Η συνείδηση είναι η γνώση, είναι η φροντίδα. Κάτι για να το φροντίσεις θα πρέπει να ξέρεις τι είναι. Είτε είναι για τον εαυτό σου είτε για κάτι άλλο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα από τη συνειδητότητα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε επακριβώς, σιγά σιγά, την αγάπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός, το βρέφος εκείνο, το φως μέσα μας, έρχεται συνέχεια μέσα από τις δοκιμασίες και τις δημόσεις που παίζουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι πήγαινε να το ξεγεννήσει, θα λέγαμε, η Μαρία από εδώ, από εκεί και πουθενά δεν το δεχόντουσαν και έφτασε να πάει σε ένα κατάλημα τελικά. Βλέπετε, είναι εκείνη την ώρα που εμείς δεν ζητάμε τις ευκολίες, που μέσα από τη ζωή μας σιγά σιγά ζυμωνόμαστε για να έρθει εκείνη η ώρα που ψαχνόμαστε, να ερευνήσουμε. Όταν είμαστε σε κατάσταση λύθης και τα έχουμε όλα έτοιμα, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι. Και έτσι στην εποχή των νυχθείων θα λέγαμε ότι ο Χριστός, θα λέγαμε η χριστική συνείδηση, είναι όλο το μάθημα που έρχεται σαν πρότυπο να ξεκινήσει για να δουλέψει πάνω σε αυτό, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα. Και μετά σιγά σιγά οι διδασκαλίες αλλάζουν. Και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα οι φωτισμένοι αλλάζουν με την αποστολή για να δώσουν πάλι στο επίπεδο που κάθε ανθρωπότητα μπορεί ορισμένες γνώσεις. Έτσι πρέπει να μην καθόμαστε και να γινόμαστε φανατικοί, ούτε να ανήκουμε σε δόγμα μέσα, αλλά να χρησιμοποιούμε το κάθε δόγμα για να φτάσουμε σε εκείνη την κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την προσωπική μας εργασία. Σιγά σιγά θα δείτε ότι μόλις ανεβάζετε την κουνταλίν, θα λέγαμε, και πείτε σε εκείνη την κατάσταση να ενώσετε τα τσάκρα με το κέντρο σας, τότε θα δείτε ότι κάτω από το πέμπτο τσάκρα του λαιμού θα μπορεί να γίνει η σύνθεση και μετά μέσα από τη σύνθεση να νιώθετε σαν μαέστροι επειδή ακούτε τους συμπατικούς ήχους και επειδή θα ξέρετε τις νότες, κάθε τραγούδι που θα βλέπετε, είτε είναι heavy metal, είτε είναι κλασικό, είτε είναι λαϊκό, εσείς θα μπορείτε να το διαβάσετε και θα δείτε τις κοινές νότες. Αυτό ακριβώς πετυχαίνει ο άνθρωπος μόλις αφυπνίζει το λαδικικό τσάκρα, με την έννοια ότι το ενώνει με το κέντρο του. Γιατί και τώρα το έχετε σε αφυπνισμένη κατάσταση, αλλά ενωμένο με ένα άλλο τσάκρα, θα λέγαμε, με την κίτρινη ακτίνα που βρισκόμαστε όλοι. Ο Χριστός, η καθαρότητα αυτή, έρχεται να μας δείξει ότι εμείς πρέπει να υπερβούμε ορισμένα πράγματα. Και αυτά τα πράγματα, φίλοι μου, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είναι όλη εκείνη η κατάσταση του κατώτερου διανοητικού που έχουμε και του κατώτερου συναισθηματικού που έχουμε, φίλοι μου. Κάθε φορά
εμείς με το φως της συνείδησης, τη φωτιά της συνείδησης, γι' αυτό λεγότανε καβύρι ο Ιησός, από τα καβύρια μυστήρια, εννοούσαν ότι μέσα από τη φωτιά, μέσα από την καύση, την τριβή και το φως που ρίνεις κάθε φορά πάνω στο νερό, στο συνέστημα, έρχεται να εξατμιστεί και να βγει καθαρό ο ατμός από το λασπωμένο, θα λέγαμε, κομμάτι που λέγεται ότι είναι ο άνθρωπος. Έτσι δεν λένε, ότι είμαστε από χώμα και νερό, από λάσπη. Άρα όταν κάψουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή ρίξουμε το φως συνείδησης πάνω στο συνέστημα που είναι εγκλωβισμένο με το ένστικτο, τι θα βγει? Θα βγει αυτό το καθαρό, θα λέγαμε, φως. Το πιο άγνο συνέστημα, ο υδρατμός, και το πιο καθαρό διανοητικό μας, θα λέγαμε, επίπεδο. Άρα, κάθε φορά που έρχονται στην πραγματικότητα αυτοί οι τρεις μάγοι, από τη λέξη μάγια που σημαίνει πλάνη, που σημαίνει πραγματικότητα, τι σημαίνει? Ότι μας δίνουν άλλες τρεις απόψεις που πριν δεν είχαμε. Η πρώτη άποψη είναι το ανώτερο συναισθηματικό που δεν είναι εγκλωβισμένο μέσα στο αισθηκτόδης ζωώδης εγώ, έχει δηλαδή άλλου είδους συναισθήματα. Η δεύτερο επίπεδο, ο δεύτερος μάγος, μας δείχνει εκείνο το ανώτερο διανοητικό, το διανοητικό λοιπόν που δεν ανήκει στην τρίτη ακτίνα αλλά στην τέταρτη, στην αγάπη, που λειτουργεί με άλλες, θα λέγαμε, πεποιθήσεις, χώρια τη αισθηκτόδη κατάσταση, κυριαρχίας και ελέγχου και αποκοπής. Και το τρίτο είναι το αιτιατό, το ψυχικό μας σώμα που μας ενώνει δηλαδή με την ψυχή μας, της αιτίας και του αποτελέσματος, που μπορούμε μέσα από αυτή την πρακτική να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ πέρα, την αποστολή μας και τι είναι να κάνουμε. Αν κάποιος δεν έχει γεννήσει τον Χριστό μέσα του, δεν μπορεί να νιώσει αυτούς τους τρεις μάγους και να του δώσουν αυτές τις τρεις πραγματικότητες έξτρα από αυτό το πράγμα που είχε. Βλέπετε, φίλοι μου, πως σιγά σιγά χειριζόμαστε εμείς μετά, αφού έχουμε γεννήσει το βρέφος μέσα μας, όλη τη διαδικασία μέσω των αστερισμών για να δουλέψουμε, να εδραιώσουμε αυτή την πράσινη ακτίνα, θα λέγαμε, μέσα μας. Δηλαδή να μεγαλώσουμε, να μεγιστοποιήσουμε το φως ώστε να γίνει μόνιμο. Το φως στην αρχή λοιπόν, η ένωσή μας με αυτό το βάθος μας τρεμοπαίζει, γιατί η συνείδησή μας αναβοκατεβαίνει. Δεν έχει μείνει σε ένα μόνιμο κέντρο ένωσης με το βρέφος Χριστό. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί δεν γίνεται αυτή η ένωση? Αυτή η ένωση πρέπει να ζυμωθεί ώστε να μονιμοποιηθεί μέσα μας αυτό το φως. Απ' την άλλη λοιπόν ακούμε ότι έχουμε τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης, φίλοι μου, προσωποποιεί όλη τη βασιλεία και την εξουσία εκείνη που έχει το κατώτερο διανοητικό. Ο Ηρώδης έχει την εξουσία εκείνη μέσα από τα διάφορα εγώ που έχουμε κάνει να μπορούμε να έχουμε αποκτήσει μέσω εργασιών και διαφόρων άλλων προσπαθειών διάφορα ωφέλη, διάφορα κέρδη, διάφορα βασίλεια, αλλά στον υλικό κόσμο. Κάτω από το εγώ, από κυριαρχία, έλεγχο, εξατομικοποίηση και όλα αυτά τα πράγματα ενδυνάμωσης, θα λέγαμε, του κατώτερου κόσμου. Αλλά του είπαν του Ηρώδη ότι θα έρθει ένας άλλος βασιλιάς. Και αυτός ο βασιλιάς είναι των ουρανών. Που τι σημαίνει? Των ουρανών μέσα μας, φίλοι μου. Μέσα μας οι ουρανοί ποιοι είναι? Είναι πάνω από το διάφραγμα. Δηλαδή όταν εμείς δουλεύουμε σε εκείνη την κατάσταση που τώρα οι επιστήμονες καταλαβαίνουν και λένε κβαντική κατάσταση, ουράνια θα λέγαμε κατά τη δική τους έννοια τότε, όπως τη λέγανε κατάσταση. Και εκεί, σε εκείνη την κατάσταση, έξω από αυτό το matrix, το 3D που βλέπουμε, κάτω λοιπόν από τον κόσμο μας, τον υποατομικό κόσμο, λειτουργούν άλλοι νόμοι και εκεί είναι ο άλλος βασιλιάς, εκεί είναι το φως συνείδησης που μπορεί και παίζει. Όμως τι γίνεται, φίλοι μου? Όταν εμείς λοιπόν έχουμε τους δύο βασιλιάδες, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσουμε έναν βασιλιά, να πιστεύουμε σε έναν βασιλιά μέσα μας. Στο φως της συνείδησης που λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο ή τελείως στον υλικό κόσμο. Και στην αρχή αυτό το πράγμα πάει να κάνει ο Ηρώδης, πάει να σκοτώσει τη συνείδηση μέσα μας γιατί νιώθει ότι εκείνη την ώρα θα πεθάνει, ότι θα χάσει την εξουσία. Φανταστείτε πόσα πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι και πόσο υδρότητα έχουν ρίξει για να έχουν λεφτά, για να έχουν ατομικότητα, για να έχουν δύναμη, για να έχουν οτιδήποτε πράγμα μπορεί να τους προσφέρει σε εισαγωγικά εκείνη την κυριαρχία και τον έλεγχο. Νομίζω ότι είναι εύκολο ξαφνικά να του πεις άσε τη συνείδηση, αφήσου, αγάπα τον πλησίον σου και κάνει όλα αυτά τα πράγματα, συγχώρα
και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που στο 3D κόσμο δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί είμαστε στον κόσμο της αποκοπής, δεν είναι εύκολο. Εκείνη την ώρα τι πρέπει λοιπόν να φυγαδέψουμε εκείνο το κομμάτι. Ποτέ, μα ποτέ να μην το φέρουμε σε κόντρα. Να μην το φέρουμε σε κόντρα, γιατί επειδή ζούμε και είμαστε εστιασμένοι στο 3D, ακόμα θα νικήσει ο Ηρώδης. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν κάνουν αυτό το λάθος και έρχεται η ώρα εκείνη που μόλις το νιώθουν αυτό, παρασύρονται και νομίζουν ότι έχουν νικήσει τον Ηρώδη. Όμως δεν μπορούν ακόμα, φίλοι μου. Πρέπει ο Χριστός να πάει 33 χρονών, δηλαδή να ανέβει κουνταλίνη όλα τα 7 επίπεδα τα τσάκρα από τους σπονδύλους τους 33 για να εδραιωθεί μέσα μας η πράσινη ακτίνα. Και τότε μόνο ξεκινάμε έτσι το κοσμικό δράμα για το δικό μας ατομικό Γολγοθά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν εμείς δεν έχουμε εδραιώσει μέσα μας, δεν έχει ενηλικιωθεί μέσα μας και να φτάσει 33 χρονών θα λέγαμε το φως μέσα μας, ο Χριστός μέσα μας, τότε θα έρθει εκείνη την ώρα να ενωθούμε πραγματικά, να λέγαμε, με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και η Αγία Τριάδα, σε εισαγωγικά, η πρωταρχική Τριάδα μέσα μας, η τρισυπόστατη ουσία, να μπορεί, να λέγαμε, να κάνει την ένωσή της. Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Το άστρο είναι η ακτίνα δημιουργίας μας. Το άστρο. Κάθε φορά το άστρο, θα λέγαμε, της Βιθλεέμ και τα υπόλοιπα, όλα είναι συμβολικά. Και δείχνουν στην πραγματικότητα ότι κάθε άνθρωπος, που λέμε αυτός έχει άστρο, το λέμε γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι κάθε διαφορετικός άνθρωπος αρχίζει μέσα του και όλοι μας και κυβερνιόμαστε από συγκεκριμένα, θα λέγαμε, άστρα, που εκεί πέρα υπάρχει η αρχή μας, η ουσία μας, το είναι, η ακτινοβολία μας. Μια ακτίνα που μέσα από εκεί πέρα έρχεται η συνείδησή μας και ντύνεται με τα διάφορα πέπλα και τα διάφορα σώματα και εκφράζεται σε αυτό το μάτριξ το οποίο ζούμε, έτσι το φωτονιακό. Όλη λοιπόν αυτή η κατάσταση είναι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο ώστε να χρησιμοποιήσουμε σιγά σιγά αυτό το μικρό κομμάτι φωτός. Αλλά τι είναι αυτό το φως? Πώς είναι την καθαρότητα? Τι σημαίνει καθαρότητα? Για να καταλάβουμε ότι αυτό το φως είναι καθαρό και δεν είναι όπως τα άλλα, θα λέγαμε, τα πρίσματα, τα χρωματισμένα, θα λέγαμε, φώτα, που είναι διάφορες απόψεις που μας ξεχωρίζουν τον ένα από τον άλλον, γιατί ο ένας έχει το τάδε χρώμα, βλέπει έτσι, βλέπει αλλιώς, έτσι, και ο άλλος βλέπει με ένα διαφορετικό χρώμα. Για να καταλάβουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα, τι λέμε? Λέμε ότι ο νους μας, συνέχεια, όπως έχω πει και άλλες φορές, προβάλλει. Προβάλλει πάνω στα γεγονότα, προβάλλει πάνω στα άτομα, προβάλλει πάνω σε οτιδήποτε πληροφορία βλέπει αυτό που έχει μάθει, αυτό που μέσα του έτσι υπάρχει και έχει προγραμματιστεί. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η απληστία, η λαγνία, η οκνηρία, ο φθόνος, η οργή, μπας περιπτώσει, η φιλαργυρία ή η... Μπασοντός, δεν ξέρω αν τα είπα όλα. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό το πράγμα? Ότι ο νους μας κάθε φορά έχει την ικανότητα, χωρίς να ξέρουμε εμείς, να ντύνει, είπαμε, τα διάφορα γεγονότα. Βλέπουμε ότι όταν ντύσει με ορισμένα πράγματα το φαγητό, αυτόματα γεννιέται το συνέστημα της λεμαργίας. Μόλις ντύσει με ορισμένα πράγματα το σώμα το ανθρώπινο, αυτόματα γεννιέται, θα λέγαμε, εκείνη την ώρα η αίσθηση της λαγνίας. Μόλις ντύσει τον εαυτό του με κάτι διαφορετικό, αυτόματα γεννιέται η αίσθηση της υπερηφάνειας. Μόλις ντύσει, θα λέγαμε, τον άλλον ότι κάτι αυτό που κάνει ο άλλος δεν θα έπρεπε να γίνεται, αυτόματα γεννιέται η αίσθηση της οργής. Το καταλαβαίνουμε, φίλοι. Μόλις ντύσει τον εαυτό του ότι τίποτα δεν του φτάνει, αυτόματα γεννιέται η έννοια της απληστίας. Τι σημαίνουν αυτά τα ντυσίματα του νου? Αυτά τα ντυσίματα που κάνει και προβάλλει συνέχεια ο νους μας είναι αυτό που λέμε πλάνη, είναι αυτό που λέμε λύθη. Αυτό είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή μας κάνει να βλέπουμε όχι το πραγματικό, όχι το φυσικό, όχι το αρμονικό, αλλά αυτό που έχουμε προβάλλει και όχι το πραγματικό. Γι' αυτό λέει συνέχεια μέσα μας, έτσι, αυτή η διδασκαλία περί του Χριστού, ότι εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν μπούμε σε αυτή τη συχνότητα της καθαρότητας, τότε θα δείτε πραγματικά, φίλοι μου, πώς μπορούμε να βγούμε έξω από τη λαγνία, έξω από την οκνηρία, έξω από όλα τα αυτά θανάσιμα αμαρτήματα και γενικά κάθε παράπλευρο εγώ που μας δείχνει όχι ακριβώς
αυτό που είναι, αλλά αυτό που προβάλλουμε εμείς για αλήθεια. Αυτό είναι στην πραγματικότητα εκείνη η καθαρότητα. Και μόλις ο κόσμος ξεκινάει και δουλεύει, θα λέγαμε, με αυτή τη διδασκαλία, θα πρέπει τι να κάνει, να απαρνηθεί το νου. Να απαρνηθεί πιο το χαμηλό κομμάτι του νου που προβάλλει συνεχόμενα οθούμενο από τις διάφορες ανεξέλεγκτες επιθυμίες, έτσι, που έχει σχηματίσει. Κάθε φορά λοιπόν αυτό, φίλοι μου, απαιτεί μια θέληση συγκεκριμένη. Απαιτεί μια θέληση μέσα μας που πραγματικά θα πρέπει να θυσιάσουμε όλα αυτά τα πράγματα στο βωμό του να έρθει μέσα μας μια κάθαρση, όπως είχα πει και στο περασμένο, θα λέγαμε, βίντεο. Δεν είναι για όλους αυτές οι μοιήσεις. Είναι μόνο για τους ήρωες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι να παίξουν τον Ηρακλή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να περάσουν την Οδύσσια. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να περάσουν το Θησέα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να περάσουν, θα λέγαμε, την Χριστική Μοίηση. Το καταλαβαίνετε, είναι μόνο για τους ήρωες αυτά τα πράγματα. Γιατί ο ήρωας έχει θέληση, που η θέληση είναι η ψυχική θέληση. Είναι όλη η ψυχική ενέργεια που ντύνει εκείνον τον άνθρωπο με αυτή την όθηση να μπορεί να καθαρίσει, τα λέγαμε, τους στάβλους όπως έκανε ο Ηρακλής. Τι έκανε ο Ηρακλής για να καθαρίσει, τα λέγαμε, τους στάβλους, τι χρειάστηκε, χρόνια με χρώμα, χρόνια με χρώμα, κληρονομιά σε κληρονομιά, επειδή είχαν καιρό λοιπόν, λέει, να καθαριστούν οι στάβλοι, δηλαδή σημαίνει από τις ζωές που κάνουμε, από τους προγόνους μας, τα αμαρτήματα, έχουν μαζευτεί πολλά και είναι σαν κάρμα πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά τι έκανε ο Ηρακλής, βρήκε τη ροή, βρήκε το χύμαρο, βρήκε τον έρωτα, αλλά δεν τον έβγαλε από έξω, τον έφερε μέσα. Τον έφερε μέσα και καθάρισε με όλη την ψυχική ενέργεια αυτή τη θέληση τον εαυτό του. Ενώ οι άλλοι τι κάνουν, το χύμαρο, το ποτάμι, το βάζουν έξω. Κάθε φορά κάπου αλλού, αλλά όχι μέσα. Αλλά όχι μέσα μας προς το φως, τη συνειδητότητα εκείνη, γιατί εκεί πρέπει να πάει η θέλησή μας για όποιον θέλει πραγματικά να εσχωρήσει σε αυτά τα μονοπάτια, τα μυητικά. Έτσι καταλαβαίνουμε, φίλοι μου, ότι αν δεν μπούμε σε εκείνο το κομμάτι, το υπερευαίσθητο, θα λέγαμε, της καρδιάς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά ένωση. Και θα είμαστε στο διαχωρισμό. Άρα δεν θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Άρα δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον ούτε τον εαυτό μας. Βλέπετε, μετά από αυτό το πράγμα θα έρθει ακριβώς η ένωση και με το ιερό θηλυκό. Το ιερό ασυρνικό με το ιερό θηλυκό μέσα μας, αλλά και έξω μας. Αυτό απαιτεί μια άλλη σχέση με το άλλο φύλο. Τελείως αγάπης και συνεργασίας. Και μόνο μέσα από τα δύο εμφανίζεται το τρία, σας έχουμε πει και άλλες φορές. Έτσι, και αν κάτι θέλει να δημιουργηθεί μέσα μας, πρέπει να μάθει αυτή την ιερή ένωση που έχετε μόνο από την αγάπη. Άρα το αγαπάω σημαίνει συνειδητοποιώ, σημαίνει γνωρίζω, για να ξέρω πώς να ενωθώ μαζί του σαν ένας εαυτός. Είτε λέγεται το άλλο φύλο, είτε λέγεται μέσα μου, είτε λέγεται μέσα μου και πάνω, είτε λέγεται οτιδήποτε. Και αυτή λοιπόν την δεύτερη όψη της αγάπης ήρθε εδώ πέρα να κρυσταλώσει ο Χριστός. Και κάθε Χριστός άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει χριστικοποιηθεί, έχει περάσει δηλαδή από όλες αυτές τις μοιήσεις. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί είναι οι πρόποδες, είναι οι πρώτοι άνθρωποι για να δώσουν, τα λέμε, εκείνο το πρότυπο, ώστε μετά η ενέργεια να κρυσταλλωθεί στη γη ακριβώς πάνω στο ανθρώπινο, θα λέγαμε, όν, για να έρθει η δευτέρα παρουσία, που σημαίνει ότι θα βγαίνουν χριστικοποιημένοι, θα λέγαμε, άνθρωποι. Με την έννοια ότι όταν περάσει στην ένωση με τη γη, στην ένωση με τη φύση, στην καθαρότητα εκείνη, να μην σκοτώνουν τη φύση, να μην σκοτώνουν τη φύση τους. Καταλαβαίνουμε τώρα, φίλοι μου, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνουν τη φύση τους γιατί προβάλλουν στον εαυτό τους. 500.000 παραδείγματα, το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι. Ας πούμε ένα παράδειγμα πολύ απλό και όμως ότι είναι της μόδας τώρα, είναι τα διάφορα τατουάζ που κάνει ο κόσμος. Προβάλλει, θα λέγαμε, ο νους στον εαυτό του ότι δεν είναι ωραίο το κορμί έτσι όπως είναι και ότι φυσικά δεν μπορεί να το φτιάξει να είναι όμορφο, και τι κάνει, αρχίζει και το πειράζει, του βάζει μελάνια μέσα, άλλοι βάζουν το ένα, άλλοι βάζουν το άλλο και τροποποιούν συνέχεια τα πράγματα γιατί δεν μπορούν να δουν καθαρά το ωραίο πράγμα αυτό.
Τώρα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, επειδή είναι πολύ θα λέγαμε δύσκολο και η ενέργεια θα λέγαμε έρχεται με σποδρή θα λέγαμε έλξη, να το πούμε έτσι, προς τον ηλισμό και τον υπέρμετρο εγωισμό, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο θάνατος των κατώτερων επιθυμιών θα έρθει με τις επόμενες, θα λέγαμε, γενιές. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς όμως που καταλαβαίνουμε αυτό το δρόμο ή αυτή τη διδαχή? Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και να αποκωδικοποιήσουμε πάρα πολλά σύμβολα σχετικά με τη γέννηση του Χριστού. Ας πούμε ότι όταν ο Χριστός πήγαινε 12 χρονών και δίδασκε στα διάφορα, θα λέγαμε τότε, στις διάφορες συναγωγές, που σημαίνει ότι στα 12 ξεκίνησε λοιπόν, έτσι, και δουλεύουμε το ζωδιακό. Στα 33, όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα με τη γέννηση του Χριστού μέσα μας. Αλλά όλο το θέμα, για να το κάνω πολύ πιο απλό, για να το καταλάβουμε, είναι να μπορέσουμε, όπως λένε, κοινώς να μπούμε στην καρδιά. Ο Χριστός, για να μπει στην καρδιά, πρέπει να νικήσει το νου. Η καρδιά είναι τα Ιεροσόλυμα. Η καρδιά είναι το κέντρο μας. Τα Ιεροσόλυμα είναι το κέντρο μας. Ο Χριστός, όταν πήγε να μπει στα Ιεροσόλυμα, αν θυμάστε, μπήκε καβάλα, καβαλώντας τον όνο, καβαλώντας τον νου. Πρέπει λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο, θα λέγαμε, αρχές, για να γεννηθεί, θα λέγαμε, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα από το 9 που είπαμε της Θεοτόκου, το 10, το Ιώτα και το Όμικρον, το Ιώ. Πρέπει να το καταλάβουμε, φίλοι μου, αυτό το πράγμα. Είναι το ασθενικό και το θελικό. Είναι ο γραμμικός χρόνος και ο ολικός χρόνος, το άχρονο. Είναι το ασθενικό και το θελικό. Είναι η πολικότητα αρνητική, είναι η θετική. Είναι οτιδήποτε πρέπει να έρθει σε επαφή, αυτό το 10 λοιπόν, για να μπορέσουμε εμείς να εκφράσουμε μετά το νου μαζί με την καρδιά. Και να δουλέψουμε μαζί για να έρθει αυτή εδώ πέρα λοιπόν η φυσική καθαρότητα. Τώρα, το περισσότερο καιρό, ξέρουμε ότι όλη η ανθρωπότητα έχει θα λέγαμε, σκλαβωθεί κάτω από την διανοητική, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, πορνεία. Κάτω από τη διανοητική σκλαβιά. Την έννοια ότι προβάλλω πάνω στην πραγματικότητα πράγματα γιατί είμαι πάρα πολύ εγωιστής, επειδή δεν έχω την αγάπη, επειδή δεν έχω αγαπήσει τη φύση, επειδή δεν έχω την ένωση, προβάλλει τις ατομικότητές μου πάνω, θα λέγαμε, στη φύση. Αυτό που λέμε ο καθένας να αυτοπροσδιοριστεί. Αλλά δεν είναι μόνο ότι αυτοπροσδιορίζεται, αλλά αυτοπροσδιορίζει με τον εαυτό του και τον κόσμο όλο, αναλόγως που θέλει εκείνος να το νιώσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, φίλοι, πόσο αναγκαίο είναι να φύγουμε από αυτή τη λύθη, από αυτό το παρελθόν, από αυτό το μηχανισμό που έρχεται συνεχόμενα να μας έχει σκλάβους κάτω από εκείνα τα προγράμματα που έχουν γεννηθεί, που έχουν αυγατήσει και τώρα πλέον που τα νιώθουμε σαν φυσική μας ύπαρξη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι η φυσική μας ύπαρξη. Η φυσική μας ύπαρξη είναι κάτι πιο βαθύ μέσα μας, μόνο που εμείς μέσα από τους χρόνους και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν περάσει το έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε αυτή την, σε εισαγωγικά, μην το παρεξηγήσετε, αρρωστημένη φύση μας την περνάμε για φυσιολογική. Την υβριδιακή κατάστασή μας την περνάμε για φυσιολογική. Την εκτροπή μας την περνάμε για φυσιολογική. Μόνο και μόνο επειδή έχουμε κατάκριση και μόνο επειδή είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε να αποδεχτούμε αυτή εδώ πέρα θα λέγαμε την εκτροπή. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα έρχεται τώρα με την εποχή του υδροχώου εκείνο το κύμα, θα λέγαμε, για να μπορεί να μας δώσει μέσα μας εκείνες τις πληροφορίες διάχυτες και είναι στο δικό μας χέρι να μπορέσουμε να τις πάρουμε, να τις καταλάβουμε και να αρχίζουμε την πραγματική εφαρμογή. Βλέπετε, η χρηστική οδός δεν είναι σε εισαγωγικά μία οδός κάτω από αυτές τις εποχές που ζει η ανθρωπότητα που θα έρθει εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται, φίλοι μου, θέληση. Ίσα ίσα αυτές τις εποχές ο πιο πολλής κόσμος πιστεύει σε εκείνη την κατάσταση της ελικοειδούς, θα λέγαμε, κίνησης, της απλά, θα λέγαμε, να πάει όπως πάει η ροή. Απλά να πάει όπως πάει η ροή. Αυτό το πέρα το πράγμα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε για ποια ροή μιλάμε και με ποια ροή, έτσι, εμείς ταυτιζόμαστε. Ταυτιζόμαστε με το κατώτερο διανοητικό, με το κατώτερο επιθυμητό σώμα ή με το ανώτερο κομμάτι μας.
Αυτά τα πράγματα λοιπόν ξεδιαλύνει σιγά σιγά αυτό το φως. Και τώρα με την είσοδό μας, με τη γέννηση του βρέφους μέσα μας, έτσι, θα δώσω μερικά χριστουγεννιάτικα μηνύματα με την έννοια να δούμε ότι όλο αυτό το επίτευγμα μπορεί άλλοι να είναι πιστοί, μπορεί να τα ακολουθούν άλλοι, άλλοι να μην τα ακολουθούν. Πώς μπορούμε εμείς να νιώσουμε καλύτερα αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφαιθούμε σε αυτό το πνεύμα που λέμε των Χριστουγέννων. Σε αυτό το εγρηγορός που έχει σχηματιστεί ανά τον καιρό, με την χαρά, με την συγχώρεση, με την πάυση του πολέμου, με όλα αυτά τα πράγματα που νιώθουμε ότι μας ανεβάζει ένα επίπεδο ένωσης. Και να ξεκινήσουμε αντί να κάνουμε και να περιμένουμε δώρα, να προσφέρουμε. Στα παιδιά μας να μάθουμε εκείνη τον καιρό, όχι να περιμένουν τον Άγιο Βασίλη και να τους φέρνει δώρα. Και να δουν αν ήταν καλά ή κακά και να τιμωριούνται γιατί ο Βασίλης δεν σούφερε και ο Βασίλης σούφερε και ο Σάντα Κλός σου έφερε και ο Σάταν Κλός δεν σούφερε. Όχι φίλοι μου. Να ξεκινήσουμε να το βάζουμε στην έννοια της βοήθειας, του εθελοντισμού, της μοιρασιάς για να νιώσουν όλο αυτό το πράγμα την ένωση χωρίς την αποκοπή. Για να νιώσουν τη συγχώρεση, για να νιώσουμε την κατανόηση. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε. Ας αφήσουμε σημεία τα γλέντια, τα μπουζούκια κάθε φορά, είτε είναι γενέθλια, είτε είναι κάθε εορτή. Γιατί σας είπα, οι εορτές είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες που εμείς μπορούμε να χειριστούμε ορισμένα θέματα μέσα μας. Αυτός ο κόσμος δεν ήξερε, ούτε ξέρανε να το πούνε. Όμως τα φτιάξανε πάνω σε τέτοιες συγκεκριμένες, θα λέγαμε, χρονογραμμές και χρόνους, για να μπορούν όλη την ενέργεια εκείνη την ώρα να την κάνουμε εργασία. Σε αυτό λοιπόν την περίοδο, μετά από τη νύχτα που ξαναέρχεται το φως μέσα μας, μετά από το δικό μας σπήλαιο που βγαίνουμε έξω από το σπήλαιο, μετά που έρχεται και φωτίζει πάλι και έρχεται ο καιρός της άνοιξης, εμείς πρέπει να αφήνουμε να γίνεται η ζύμωση. Να αφήνουμε να γίνεται η ζύμωση μέσα μας και να αφήσουμε αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων σιγά σιγά να ζυμώνεται μέσα μας. Να ξεκινήσουμε να προσφέρουμε πράγματα, να ξεκινήσουμε να κάνουμε θελοντισμό, να ξεκινήσουμε να κατανοούμε, να συγχωρούμε τον κάθε έναν άνθρωπο που μπορεί να θέλει βοήθεια. Εκείνη την ώρα μέσα μας μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι που φεύγει ο εγωισμός. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει συνεχόμενα πάρα πολλές μέρες. Πρέπει να νικήσουμε τον πόνο που μας έχει προσφέρει ο άλλος. Και λέω τη λέξη προσφέρει γιατί και εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Και εδώ θα μιλήσουμε φίλοι μου για τη μετατροπή. Σας έχω πει ότι ο άνθρωπος που ξυπνάει και μπαίνει στην κατάσταση της αφύπνισης μετατρέπει τις ενέργειες. Οι υπόλοιποι άνθρωποι παίρνουν πόνο, δίνουν πόνο. Παίρνουν πόνο, δίνουν πόνο. Παίρνουν πόνο, δίνουν πόνο. Και γίνεται μια βεντέτα που δεν έχει σταματημό. Ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το πράγμα και μαθαίνει μετατρέπει τις ενέργειες, δέχεται τον πόνο και το μετατρέπει. Δεν ξαναδίνει πόνο. Το οφθαλμός, ο αντιοφθαλμού ανήκει στην παλιά θα λέγαμε διαθήκη με την έννοια του κατώτερου 3D κατάστασης. Υπάρχει όμως τώρα που έφερε θα λέγαμε την καινούρια διαθήκη θα λέγαμε έτσι, την καινούρια κληρονομιά ή την καινούρια κατανόηση, τη γνώση ότι τη συγχώρεσης. Γιατί ξέρεις την αιτία και το αποτέλεσμα. Γιατί τώρα κατανοείς. Γιατί ξέρεις ότι εκείνη την ώρα όταν συγχωράς τον άλλον αυτόματα έχεις και εσύ κέρδος. Και αυτό μεταδίνει στον άλλο μια νέα αντίδραση για να χρησιμοποιεί πρωτοφέρει και αυτινού τα μέγιστα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν φίλοι μου τι γίνεται. Ξεκινήστε τώρα να μπείτε στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Να αρχίσετε να καταλαβαίνετε συνειδητά κάθε εορτή την οποία λέτε ότι πιστεύετε. Ή τουλάχιστον ξεκινήστε με αυτό το πράγμα που σας είπα. Να αφαιθείτε, να διαβάζετε όποιο θέλετε, είτε αρχαία ελληνικά. Είτε μουσουλμάνοι είσαστε, είτε οτιδήποτε είσαστε, ασχοληθείτε πιο συνειδητά για να φτιάξετε καλύτερα τον εαυτό σας, να συνεργαστείτε καλύτερα με το περιβάλλον σας, να δώσετε ένα καλύτερο παράδειγμα για να έχετε μια καλύτερη, θα λέγαμε, ευκαιρία να θερίσετε στο θέρος, έτσι, εκείνη την ώρα, τους καρπούς, τους οποίους εσείς ήδη σπήρατε. Άρα λοιπόν αφήστε να ζυμωθεί μέσα σας από τώρα, είναι σαν να σπέρνουμε τον καρπό και θα έρθει η ώρα σιγά σιγά εκείνη τη στιγμή έτσι να ξαναστηθείτε διαφορετικά όπως ξαναστέκεται ο ήλιος. Έτσι το φως μέσα σας θα ξανασταθεί από τα σκοτάδια που έχει πέσει, από εκεί που έχει μικρύνει, θα ξανασταθεί και θα λάμψει. Ακόμα και στο Χριστό βλέπετε ότι και εκείνος σήκωσε την πέτρα.
που είχαν φτιάξει οι Ρωμαίοι, η εξουσία, βλέπετε, και εκείνος σήκωσε την πέτρα. Όλοι πρέπει να σηκώσουμε την πέτρα του παρελθόντος μας. Πρέπει να σταματήσουμε τις κακές συνήθειες, την υποτροπή. Γιατί εκείνη την ώρα θα ερχόμαστε στο εδώ και τώρα να έχουμε επιλογή. Στο εδώ και τώρα με το φως συνείδησης. Αμαρτία σημαίνει κάνω κάτι που εκείνη την ώρα δεν έχω κάποιον να το μαρτυρήσει. Δηλαδή δεν έχω την επίγνωση για αυτό που κάνω. Βλέπετε στα δικαστήρια, η ταυτότητα πάνε να βγάλετε, θέλει μάρτυρα. Δηλαδή έναν να πιστοποιεί αυτό που γίνεται. Έναν με συνείδηση ότι ξέρει αυτό που γίνεται τι είναι. Αυτό είναι αμαρτία. Όχι άμα πας κάνεις σεξ, άμα πας κάνεις το ένα, άμα πας κάνεις το άλλο. Δεν υπάρχουν αμαρτίες πλην το να μην είσαι εκεί και να βλέπεις το Θεό. Να το κάνεις, δηλαδή, όχι με τη συνείδησή σου. Άρα, τι γίνεται, μόλις εμείς δουλεύουμε με το κέντρο μας, δουλεύουμε με το Χριστό, δουλεύουμε με το φως της συνείδησης, φεύγουν και αμαρτίες, άρα ξεπλένουμε κάρμα. Το καταλαβαίνετε πώς πάει. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι μου, είναι το ένα αλληλένδετο με το άλλο. Όλα έρχονται για να μας δείξουν στην πραγματικότητα ότι οι θρησκείες, παύλα, οι δασκαλίες, γιατί θέλω να λέω θρησκείες, είναι η θεραπεία που μας έχουν δώσει αυτοί οι μοιημένοι για την θεραπεία της ψυχής μας. Αυτές είναι οι πραγματικές ψυχοθεραπείες. Δεν είναι ότι τα πάμε εκεί πέρα, σε κάνει ένα γιατρό και μας κάνει το ένα, το άλλο και αυτά. Αυτές είναι οι πραγματικές ψυχοθεραπείες. Να βγάλουν τον άνθρωπο κάτω από τη λύθη του παρελθόντος, έτσι, τη λύθη του μηχανισμού που έχουν έρθει. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε τώρα εδώ και τώρα να γινόμαστε συνειδητοί. Να μην δηλαδή αμαρτάνουμε με την έννοια που σας το λέω εγώ. Κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να βρείτε εκεί το Θεό. Δεν υπάρχει καλό κακό, παρά μόνο όταν εσείς δεν ξέρετε το λόγο τον οποίο κάτι το κάνετε. Αν ο λόγος είναι ντοκιματέρ, μπορεί να κάνετε και να δείτε τα πράγματα, όλα τα οποία θα θέλει ο ενθουσιασμός σας, κάτω από την έννοια του ντοκιματέρ, για να δείτε πραγματικά και να βρείτε το Θεό μέσα σε κάθε τι που κάνετε. Όσο μαύρο και αν φαίνεται. Όταν εσείς χάσατε τον εαυτό σας, ακόμα και λευκό να φαίνεται αυτό που κάνετε, στην εκκλησία να πηγαίνετε, εσείς τον εαυτό σας θα το χάσετε και θα κάνετε αμαρτία. Ακόμα και όταν πηγαίνετε στην εκκλησία. Γιατί δεν είστε εκεί. Γιατί δεν είστε μέσα στο ναό σας. Γιατί δεν είστε στον εαυτό σας. Γιατί δεν είστε εκεί να πάρετε την εμπειρία, να το κάνετε συνειδητά. Έτσι λοιπόν ξεκληθείτε με την ενοχή, αλλά καταλάβετε πραγματικά τι σημαίνει η λέξη αμαρτία. Εγώ δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος, γιατί εγώ δεν είμαι σε κανένα δόγμα. Ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός, ούτε ο Βούδας βουδιστής. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου, έτσι. Χρησιμοποιήστε κάθε δόγμα, γιατί έχει πόρτες να σας πάει στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Αλλά μην εγκλωβίζεστε μέσα σε κάθε δόγμα. Ξεκινήστε να βλέπετε και να γίνετε μαέστροι και να μπορείτε να βλέπετε να γίνετε συνθέτες και να μπορείτε ό,τι και να σας λένε εσείς να τα αποκωδικοποιείτε σε ενέργεια, γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός, έτσι δεν είναι? Έχουμε τα κύτταρά μας, την ομορφιά μας, το έτσι μας, τα αλλιώς, τα εγώ μας, την ψυχολογία μας. Αλλά αν οι επιστήμονες κόψουν, θα λέγαμε, μια πατάτα και ένα καρότο και ένα αυγό και το κόψουν και το κόψουν και το κόψουν στα υποσωματίδια, τώρα θα βρούνε, το ίδιο. Η αλλαγή είναι επιφανειακή. Σε αυτό λοιπόν τον επιφανειακό κόσμο ζούμε και καταλαβαίνω ότι βλέπετε όλο το διαχωρισμό. Αλλά μέσα μας όλοι είμαστε το ίδιο. Μέσα μας όλοι το ίδιο θέλουμε. Ποιος δεν θέλει αγάπη, νομίζετε? Ακόμα και αυτός που αποκηρύσει το φως, ακόμα αυτός που αποκηρύσει το Θεό, ακόμα και αυτός που αποκηρύσει την αγάπη, είναι επειδή δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο να την καταλάβει. Εμείς όμως που ξέρουμε, εμείς όμως που μπαίνουμε και κάθε άνθρωπος που διαβαίνει κάθε φορά αυτές τις πόρτες, καταλαβαίνει ότι κατά βάθος ο άλλος θέλει. Απλά δεν ξέρει ότι θέλει. Ξέρουμε, γι' αυτό το λέμε συνέχεια, γι' αυτό καθόμαστε σε εισαγωγικά και χαλάμε την ενέργειά μας, γιατί έτσι μας αρέσει, και να το λέμε συνέχεια και να δίνουμε ευκαιρίες, όπως δίνει πάνω ευκαιρίες σε εμάς ο δικός μας πατέρας. Και δίνουμε ευκαιρίες, όπως εμείς συνέχεια βγάζουμε κάθε Χριστούγεννα, τα λέγαμε, το βρέφος μέσα μας. Όπως κάθε μέρα μας δίνει την ευκαιρία. Όπως κάθε ανάσα μας δίνει ευκαιρία. Ευκαιρία όμως γιατί? Τι ευκαιρία? Απλά να ζούμε και να κάνουμε επανάληψη μέχρι να χαλάσουμε όλη την ενέργεια της άρκωσής μας? Αυτό είναι η ευκαιρία. Αυτό είναι λοιπόν η επανάληψη, ή για να μάθουμε, ή να γινόμαστε καλύτεροι, ή να έχουμε άλλη μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε το Θεό μέσα σε εμάς, να γνωρίσουμε το Θεό μέσα στους άλλους. Άρα, φίλοι μου, καταλάβετε, σε αυτές τις εποχές της ασυνειδησίας, το οποίο ο καθένας χωρίς συνείδηση κάνει ό,τι να είναι και έχουν πιάσει τα πόστα οι ασυνείδητοι,
στην εκπαίδευση και σε όλα τα άλλα τα πράγματα, τι κάνουν συνέχεια, σας μαθαίνουν ιστορίες, 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 ιστορίες. Ποιος ήταν πρώτος, αν ήταν ο Έλληνας, αν ήταν ο άλλος, ποιος έκλεψε από ποιον να είναι, σαν να λέω εγώ τώρα τα λέω εγώ πρώτος, οι άλλοι τα παίρνουν από μένα τα λένε δεύτεροι, άλλος τα παίρνει τα κάνει σεμινάρια, άλλος τα κάνει λεφτά, άλλος τα κάνει. Αλλά αυτό είναι. Με βοηθάει αυτό το πράγμα. Να κάτσω να τα ακολουθήσω και να βρω τελικά, ωραία, πόσοι ξέρω εγώ υπάρχουν που παίρνουν ξέρω εγώ, αυτά που λέω στα μάτια και τα χρησιμοποιούν και τα κάνουν δικά τους. Εμένα με βοηθάει. Πού με βοηθάει εμένα, τι ανακαλύπτω εγώ. Τι ανακαλύπτω να ασχολούμαι εγώ συνέχεια με συνωμοσίες ή με ιστορία χωρίς να ζω τα πρόσωπα μέσα μου. Το καταλαβαίνετε, γιατί μέσα σας μπορεί να υπάρχει ο Λεωνίδας από τους 300 και να είστε περήφανοι. Αλλά μέσα σας υπάρχει ο Εφιάλτης. Μέσα σας μπορεί να υπάρχει ο Χριστός. Αλλά υπάρχει και ο Ιούδας. Και μην κάνετε ότι δεν το ξέρετε και ας μην κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν μέσα μας, ασχέτως αν σε μερικούς έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα ή όχι. Αυτά τα πράγματα λοιπόν με την καθαρότητα της συνείδησης εμβαθύνουμε στον εαυτό μας. Εμβαθύνουμε στον εαυτό μας κάθε φορά. Συνέχεια, αλλά πρέπει να έχουμε τη θέληση για να το κάνουμε. Και η θέληση έρχεται σιγά σιγά με την ψυχική εμπειρία. Ένας άνθρωπος χωρίς ψυχική εμπειρία δεν μπορεί να έχει την απαιτούμενη θέληση να κάνει αυτά τα πράγματα. Άρα χρειάζεται μια αποδοχή του επίπεδου μας. Πρώτα μια αποδοχή του επίπεδου μας. Και μόλις φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο, να καταλάβουμε λοιπόν ότι μέσα μας ναι, γεννήθηκε ο Χριστός. Μέσα μας ναι, έχει ένα φως συνείδησης, ναι, που το νιώθω. Ας καταλάβουμε τι ποσοστό συνείδησης είναι αυτό. Ας μην το παίξουμε Χριστή κατευθείαν. Ας μην το παίξουμε Θεή κατευθείαν. Ας καταλάβουμε ότι είμαστε με όλα τα μειονεκτήματα που έχουμε. Και ας βγάζουμε κάθε φορά το μέγιστο που μπορούμε. Το άριστο που μπορούμε. Για εκείνη τη στιγμή, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι' αυτό και την άλλη φορά έγραψα σε προηγούμενη ανάρτηση που έκανα ότι λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο ή ο Χριστός, ας πούμε, ότι αρκεί η εργασία μιας ημέρας. Για την κάθε μέρα. Αρκεί η εργασία για την κάθε μέρα. Είτε πας στο γυμναστήριο, αρκεί η εργασία που θα κάνεις στο γυμναστήριο. Είτε πας για μάθημα, αρκεί η εργασία που κάνεις για μάθημα. Είτε κάνεις διαλογισμό, είτε κάνεις όλες τις πρακτικές. Αρκεί να την κάνεις και θα έρθει η ζύμωση. Σιγά σιγά. Τίποτα δεν πάει τσάμπα. Εκτός από όταν εσείς απογοητεύεστε. Άρα λοιπόν φίλοι μου, τα φετινά, τα Χριστούγεννα, εφόσον έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα, αφαιθείτε να νιώσετε διαφορετικά. Αφαιθείτε να νιώσετε διαφορετικά τα Χριστούγεννα, με τη βαθύτερη έννοια. Και βγάλετε μέσα σας όλα εκείνα τα πράγματα για να ξεκινήσει σιγά σιγά η ζύμωσή σας, ότι το φως της συνείδησης ανεβαίνει. Και όσο το φως φέγγει, τόσο θα βλέπετε λοιπόν τον εαυτό σας, τόσο θα ανθίζετε. Και τόσο όταν εσείς φτάσετε στην άνθηση, τότε θα βγάλετε τον καρπό. Αυτό είναι πραγματική ιστορία. Όσοι θέλουν να τα ακολουθούν, όσοι θέλουν δεν τα ακολουθούν. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που είναι παπάδες, οι ρασοφόροι, ακόμα και αυτοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Ασχολούνται, δεν τα μαθαίνουν επιφανειακά. Υπάρχουν πολλά σκοτάδια, πάρα πολλά που έχουν πέσει και έχουν μπει μέσα πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και έχουν μπερδέψει αρχαία ελληνικά, παγανιστικά, όλα αυτά τα πράγματα, και τα έχουν δώσει σαν μια μερίδα γενική στον άνθρωπο και μπερδεψιάρικη. Όμως, ξεκινήστε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να αποσυμβολίζετε και να μετατρέψετε. Και ο Χριστός, όντας θα λέγαμε σύμβολο της Αφροδίτης, σύμβολο θα λέγαμε του αιτιατού σώματος, τον ουρανό της Αφροδίτης, που σημαίνει ότι είναι το αιτιατό σώμα μας, έτσι, το ψυχικό σώμα μας, εκείνη η αγάπη που έρχεται μαζί με τη σοφία, εκείνη η ένωση του θηλυκού με το ασυρνικό. Όλο αυτό το σημείο το 5 που είναι η ψυχή μας, που είναι θα λέγαμε το σηκώτη μας, που είναι το μέγιστο όργανο της μετατροπής. Κοιτάξτε με κάτω από τον ώμο του 5, πως είναι 5 θα λέγαμε τα άκρα μας. 5, 5, 5, πάρα πολλά πράγματα, έτσι κατά τον ώμο του 5, που σημαίνει τα 5, θα λέγαμε τις αρετές της ψυχής, τα 5 ιδανικά και όλα αυτά τα 5, τα αρχέτυπα που έχει χτιστεί, θα λέγαμε, ανθρώπινη ψυχή. Και τώρα που είπα το σηκώτη δηλαδή, ξεδιπλώνεται μπροστά μου ο μύθος του προμηθέα και του επιμηθέα. Ο επιμηθέας ήταν αυτός που ζει στο εδώ και τώρα, αγαθός. Ο προμηθέας τι ήταν λοιπόν, φίλοι μου, θυμάστε τι λέει ο μύθος. Ο προμηθέας, αυτός που πριν την πραγματικότητα, αυτός που βλέπει την πραγματικότητα, ο προμηθέας, τι έκανε, έδωσε λέει τη φωτιά, τη συνείδηση, τη φωτιά
στους ανθρώπους, στους θνητούς όμως. Προσέξτε, γιατί το δίνει στους θνητούς. Είναι μέσα μας ο Προμηθέας που δίνει τη φωτιά στα κατώτερα κομμάτια μας. Στα κατώτερα κομμάτια μας. Για να την πάρουν και να την κάνουν να τα χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν εκείνα. Στα εγώ μας. Γι' αυτό τον τιμώρησε ο Δίας, το ανώτερο διανοητικό, η ανώτερη δικαιοσύνη. Και τον έβαλε στο βράχο του παρελθόντος. Προσέξτε, τον έβαλε στη λύθη και δηλαδή, ο αετός τι ήρθε να κάνει πάλι, να του τρώει το σηκώτη, τη μετατροπή. Για να μην μπορεί να μετατρέψει τις ενέργειες και να απελευθερωθεί. Και μόνο ο Ηρακλής ήταν εκείνος που πήγε και τον απελευθέρωσε. Μόνο λοιπόν εκείνος, ο ημίθεος, πήγε και τον απελευθέρωσε. Το καταλαβαίνετε, μέσα σας λοιπόν ο Ηρακλής θα ελευθερώσει τον Προμηθέα. Γιατί θα έρθετε στην ίδια, θα είστε στην επανάληψη και στην επανάληψη και στην επανάληψη. Γιατί δεν δουλεύει μετατροπή σας. Σας την τρώει ο αετός που έχει στείλει η Θεία Δικαιοσύνη, γιατί νιώσατε, δώσατε τη συνείδησή σας στα κατώτερα εγωικά πράγματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλα ξεδιπλώνονται μόλις φάτε την αφύπνιση. Όλα θα τα δείτε κανονικά. Γιατί όλα είναι κωδικοί. Όλα είναι κωδικοί που απλά περιμένουν την ώρα, μόλις ενεργοποιηθείτε, να το καταλάβετε. Αλλά δουλεύοντας με αυτά τα πράγματα, δουλεύοντας με τις δασκαλίες, φύγετε από την κατάκριση, φύγετε από την πολικότητα και αφηθείτε να δείτε το βαθύ νόημα μέσα σε όλα τα πράγματα. Και μετά από τις δασκαλίες, αφού παίξετε ήδη τους ρόλους σας, οι ίδιοι παίξετε τους ρόλους όλους μέσα σας, τότε θα γίνετε γνωστικοί με την έννοια, θα γνωριστείτε με τις ενέργειες. Γιατί τις ενέργειες τίποτα δεν μετρήσετε. Άρα πρέπει να τις ονοματίσετε, πρέπει να τις δώσετε ένα νόημα για να ξέρετε να τις αναγνωρίσετε κάθε φορά που μέσα σας τα μιλάνε. Μόλις τις αναγνωρίσετε τις ενέργειες, τότε φίλοι μου θα είστε φιλικοί και θα έρθει η επιλογή. Γιατί θα ξέρετε κάθε φορά μέσα σας τι μιλάει, ποιος μιλάει. Αν αυτό σας αντιπροσωπεύει ή όχι. Πώς θα γίνει λοιπόν, πρέπει λοιπόν να γνωριστούμε με τις ενέργειες. Και όλα αυτά τα αρχέτυπα που έχουν βγει, όλες αυτές τις δασκαλίες που έχουν βγει, όλοι αυτοί οι αστερισμοί που υπάρχουν γύρω-γύρω, που είναι ειδικά αυτές οι εκπεμπόμενες ενέργειες, πρέπει από εμάς να γίνουν συνειδητές. Να τις ονομάσουμε, να τις παίξουμε, να παίξουμε τους ρόλους, να δούμε πώς συμπεριφέρονται ο κάθε μηχανισμός όλων των ενεργειών, να δούμε και τις δύο πολικότητες, μετά θα έρθει η δωρητηριοποίησή τους και μετά φίλοι μου, τότε θα είμαστε κύριοι, θα λέγαμε. Του δικού μας αιτιατού σώματος. Θα ξέρουμε την ψυχική μας πορεία. Μετά λοιπόν την πραγματική, θα λέγαμε, εσωτερική μας ανάσταση, αφού θα έχει πεθάνει ο ψευδοεαυτός μας σε εισαγωγικά, τότε αυτό το καθαρό φως της συνείδησης θα κατακλείσει, θα λέγαμε, όλη τη νέα εποχή, τη νέα ανθρωπότητα. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτά τα πράγματα, έτσι θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα έτσι για όλες αυτές τις μυθικές εσωτερικές διαδικασίες που περνάει κάθε άνθρωπος που θέλει πραγματικά μέσα του να βιώσει έτσι το μέγιστο από τον εαυτό του. Αν έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε, να το γράψετε, να απαντήσουμε, καθώς κλείσαμε μία ώρα. Δυστυχώς σήμερα μπήκα η πάρλα και είπα πολλά. Αλλά αν έχετε καμία ερώτηση έτσι γρήγορη, να την απαντήσουμε και μετά να κλείσουμε. Λοιπόν, όποιος θέλει να σας γράψει τώρα κάποια ερώτηση συγκεκριμένη. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, εκείνη την ώρα να ξέρετε ότι μόλις σταματήσει ο νους μας να προβάλλει πράγματα, τότε το αληθινό, το φυσικό, το πραγματικό έρχεται να μας δείξει δύο πράγματα. Πρώτα τη χαρά και την ένωση και την κατανόηση και δεύτερον το πόσο απομακρυσμένοι είμαστε εμείς κάθε φορά, τα λέγαμε, από αυτό το κέντρο. Από το κέντρο μας.
Ένας φίλος μου στείλε μήνυμα και με ρώτησε πώς αναπτύσσουμε τα τσάκρα μας, φίλοι μου. Καταλαβαίνετε ότι ο Κύριος και ο μέγιστος, το μέγιστο εργαλείο για να μπορούμε εμείς να αναπτύξουμε τα τσάκρα μας είναι η εμπειρία. Τα τσάκρα αναπτύσσονται με την εμπειρία πάνω απ' όλα. Και μετά είναι διάφορες άλλες τεχνικές. Κάθε φορά που συνεργοποιείτε, λέγαμε ορισμένα πράγματα και τα δουλεύετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας, εκείνη την ώρα πραγματικά ενεργοποιούνται τα τσάκρα. Έτσι, ενεργοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα. Μέγιστος σκοπός είναι η εμπειρία. Αφαιθείτε να πάρετε την εμπειρία και σιγά σιγά όλα θα γίνουν. Τι λέει? Κάθε 2.500 χρόνια μπαίνουμε σε ένα καινούριο αστερισμό και είναι διαφορετικές, τα λέγαμε, οι ενέργειες. Έτσι, και όπως ξέρετε, ο ιχθύς είναι αυτός που κολυμπάει στο νερό, έτσι, στο συνέστημα. Πρέπει να μάθουμε εμείς να χειριζόμαστε το συνέστημα. Στον υδροχόο τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ροή ενεργειών. Η ροή αυτή των ενεργειών για τον υδροχόο σημαίνει ότι έρχεται με αντίθετα ποσότητα γνώσης, γιατί το νερό μεταφέρει και τη γνώση. Έτσι. Αλλά μπορούμε να δούμε στην πραγματικότητα στον υδροχόο το νερό το ρίχνει κάτω. Θα έρθει η ώρα που θα πρέπει αυτό το νερό, τις περισσότερες φορές, όλη αυτή τη γνώση που βλέπετε στα κανάλια, που βλέπετε τον καθένα να λέει ότι την ξέρει, που βλέπετε ότι είναι ξαφνικά όλοι αφημισμένοι, αλλά ο κόσμος πάει κατά να μην πω που πάει, ξαφνικά όλοι τα ξέρουν όλα, όλοι προβάλλουν τους δικούς τους εαυτούς, όλοι προβάλλουν τις καταστάσεις τους, χωρίς να έχουν φτάσει όμως να έχουν περάσει αυτά τα μυστήρια που σας είπα προηγουμένως. Αν κάποιος δεν έχει παίξει, θα λέγαμε, το πρωταρχικό παιχνίδι, σαν νημίθιος να τα βάλει με τους θεούς, δεν μπορεί να κάτσει μετά στον Όλυμπο μαζί τους. Αν κάποιος δεν έχει κατέβει στον Άδη, συνειδητά, στις κολάσεις του, να ξεκινήσει εκεί πέρα να πάρει τις διάφορες εμπειρίες και να νικήσει όλα τα τερατώδη, δεδαλώδη, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, κτίνη που υπάρχουν μέσα εκεί και τις δεμεύσεις, πώς θα ξεκινήσει μετά να πάει στον Παράδεισο, αν δεν κατέβει στις δικές του κολάσεις. Βλέπετε, φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα για κάποιον που θέλει να θριαμβεύσει σχετικά με αυτό το πέρα το πράγμα. Μπορούμε κάποιοι να ξεκινήσουμε και να πούμε ακολουθάμε τη ροή και να ζήσουν όλη τη ζωή τους ακολουθώντας τη ροή. Αυτό όμως δεν τους αφυπνίσει, δεν θα δουν την αλήθεια, δεν θα μπορούν να δουν την αντικειμενική αλήθεια. Έτσι. Και το καταλαβαίνετε ότι αυτή η εποχή, θα λέγαμε, που περάσαμε τώρα και περνάμε τώρα του Kali Yuga, θα φέρει τέτοια πράγματα, τέτοια βρασίματα για να μπορούν οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν. Αλλά μερικοί άνθρωποι δεν θα συνειδητοποιήσουν ποτέ. Άλλοι άνθρωποι δεν είναι για να περάσει, θα λέγαμε, για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο εξέλιξης. Όμως ποιος ξέρει τι είναι? Ξέρει κανένας ποιος είναι? Δεν ξέρει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν ψάξτε μέσα σας, γιατί μπορεί να είστε εσείς. Μπορεί να είστε εσείς πραγματικά και να μην το έχετε βρει. Και κάθε φορά που περνάει, κάθε στιγμή που έρχεται, σας δίνει και μια ευκαιρία να είστε εσείς. Να είστε εσείς, να συλλάβετε το μέγιστο από αυτό που μπορείτε. Δεν παίζει ρόλο στην πραγματικότητα τι κομπιούτερ έχετε, όσο μιλάμε για τον εγκέφαλο, θα λέγαμε, ή το νου. Παίζει ρόλο πόσο καλά το χειρίζεστε. Τι να το κάνω να σας δώσω εγώ μια Ferrari και να μην ξέρετε να οδηγάτε. Ένας που μπορεί να έχει ένα σαραμπαλάκι και να ξέρει να οδηγάει καλά, μπορεί να σας περάσει. Άρα μην βάζετε στις πληροφορίες, άρα πώς εσείς μετουσιώνετε την πληροφορία μέσα σας σε ενέργεια, σε φως. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει χιλιάδες εμπειρίες, να γυρίσει τον κόσμο και να παραμείνει βλάκας. Σιγά, θα έχει πάρει μια εμπειρία, αλλά δεν ξέρει να μετουσιώσει όλα τα επίπεδα. Ένας άνθρωπος μπορεί σπίτι του να κάτσει και να γίνει σοφός. Γιατί από το μικρότερο, επειδή είναι όλα φράκταλς, μπορεί να καταλάβει το μέγιστο. Κατ' εικόνα και ομοίως, κατά τη στοιχεία, κατά την ανάκλαση. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Άρα δεν είναι το θέμα πόσο ποσοτικά παίρνω πράγματα. Το θέμα είναι η μετατροπή, σας είπα πάλι, πώς μπορώ εγώ το κάθε τι να μπορώ να βλέπω μέσα το Θεό. Να βλέπω μέσα τον εαυτό μου. Να βλέπω μέσα τον τύπο. Γι' αυτό η διέστηση είναι ο κόσμος των μαθηματικών, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα. Αλλά τα μαθηματικά, όχι τα μαθηματικά με την έννοια του fix. Πολλοί νομίζουν να ακούνε μαθηματικά και λένε: Α, μαθηματικά είναι. Όλα είναι δηλαδή τακτοποιημένα, όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, όλα υπάρχει ένα πεπρωμένο που δεν πάνε να τα αλλάξουμε. Μα τα μαθηματικά από ένα σημείο και μετά δεν έχουν αριθμούς. Έχουν γράμματα, γιατί είναι μεταβλητά. Υπάρχουν οι τύποι και είναι μεταβλητές. Τίποτα δεν είναι σταθερό στα μαθηματικά, στα ανώτερα μαθηματικά, γιατί είναι μεταβλητές όλα. Το καταλάβαμε.
Απλά πα σου λέει Α και Β, ίσον ΑΒ. Τώρα τι βάζει για Α, τι βάζει για Β, αυτό θα κρίνει τη σχέση του ΑΒ. Είναι σχέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά που λένε για το κάρμα και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί. Αυτό σημαίνει ο κόσμος της αιτίας και του αποτελέσματος. Το μηχανισμό να μάθουμε, την ταυτότητα να μάθουμε, το τι σενάριο έχεις, τι χρονογραμμή θα το παίξεις, πότε θα το παίξεις, να το παίξεις εξωγήινος, Έλληνας, ξένος, Σλάβος, αν το παίξεις τον Αριανός ή Πλειάδιος, ή αν το παίξεις προ-Χριστού ή μετά Χριστού, ή αν το παίξεις με γυναίκα, αν το παίξεις μάντρα, ή αν το παίξεις με λεφτά, ή αν το παίξεις στοχός. Δεν παίζει ρόλο. Το μηχανισμό μαθαίνουμε. Το μηχανισμό μαθαίνουμε. Αυτό είναι όλο το κόλπο, φίλοι μου. Άρα μην ταυτίζεσαι με το σενάριο αυτό καθεαυτού κυριολεκτικά. Είναι σαν να πηγαίνετε στο θέατρο. Μπορεί να γελάσετε με την κωμωδία, μπορεί το έργο να είναι πολεμικό, μπορεί να είναι περιπέτεια, μπορεί να είναι θρίλερ, μπορεί να είναι τσόντα. Αλλά εσείς τι θέλετε να κάνετε, να δείτε τι σας προσέφερε και πού εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μην μείνετε απλά θαμπωμένοι στο έργο, αλλά στο νόημα που παίρνετε από κάθε θεατρόν, η θέα των τριών, θα λέγαμε, κόσμων, έτσι. Αυτό είναι όλη λοιπόν η ουσία. Άρα με την αύξηση της συνειδητότητας αυτόν τον καιρό, με την αύξηση αυτή της συνειδητότητας, θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε σε τάξη όλα αυτά που ξέρουμε, όλα αυτά τα πράγματα, και να βγαίνουμε σε ένα άλλο επίπεδο από το επίπεδο της προβολής των επιθυμιών μας πάνω στον κόσμο. Στις προβολής, θα λέγαμε, το νου μας πάνω στον άνθρωπο. Γιατί νομίζετε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι? Γιατί απλά ο καθένας δεν ακούει τον άλλον, δεν ξέρει τι είναι ο άλλος. Προβάλλει τον εαυτό του πάνω στον άλλον. Αυτό που λένε τώρα για τους καθρέφτες και τα υπόλοιπα. Μόλις φτάσεις σε αυτό το σημείο να καταλάβετε τους άλλους σαν καθρέφτες και φτάσεις στην καθαρότητα, τότε θα μπορείτε να συλλάβετε κανονικά τα πράγματα όπως είναι. Πριν όμως χρησιμοποιούμε τους άλλους για να βρούμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου. Λοιπόν, κοιτάω και μια άλλη ερώτηση που μου έχει γράψει εδώ ένας φίλος. Α, οκ, αυτό το... Ναι, λέει, το να αποφύγουμε τη διαδικασία δεν θα έχουμε μελλοντικά επόδια. Φίλοι μου, εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος έχει τη συνείδηση δεν αποφεύγει διαδικασία. Ακόμα και αυτό που νομίζετε ότι είναι επιλογή σας, η επιλογή σας έρχεται από το πόσο συνειδητότητα εκείνη τη στιγμή έχετε. Άρα κάποιος που λέει «Α, εγώ δεν θέλω να περάσω αυτό το πράγμα», είναι σαν εκείνη την ώρα που λέει ο Χριστός, εκείνη την ώρα που μπορεί να έπεσε λίγο συνειδητότητά του, να είπε να κυριεύτηκε με φόβο και να πει τώρα τι να περάσω αυτό το δρόμο, για ποιο λόγο, δεν είμαι εγώ για τέτοια, ή πονάω, ή κουράστηκα, ή δεν θέλω άλλο. Αλλά μόλις ξαναμπήκε σε εκείνη τη συνειδητότητα τη δύναμη, γιατί όσο πιο βαθιά μπαίνει, όσο πιο δυνατό είσαι, πιο Θεό είσαι και όσο πιο όλο το Θεό εκφράζει, αυτόματα κατέβηκε η θέληση και είπε γεννηθείτε το θέλημά σου. Έτσι ακριβώς γίνεται και σε εμάς, φίλοι μου. Κάθε φορά που νομίζετε εσείς λέτε να μην το κάνω το ένα ή να μην το κάνω το άλλο, είναι επειδή λιποψυχείτε, λείπει ψυχή. Γιατί δεν έχετε σύνδεση με την ψυχή σας εκείνη την ώρα. Μπαίνετε σε ένα φοβικό, αποκομμένο εγώ. Το καταλαβαίνετε? Άρα εκείνη την ώρα λειτουργείτε κάτι το ποσοστό συνείδησης. Ένας άνθρωπος, τα λέγαμε, που δεν λιποψυχεί είναι ήρωας. Αλλά αυτά τα πράγματα που σας είπα, σας ξαναλέω, είναι μόνο για ήρωες. Δεν είναι για τον καθένα. Όμως, εν δυνάμει όλοι είστε ήρωες. Βγάλετε τον ήρωα μέσα σας και θα δείτε πώς θα νικήσετε το δράκο. Αλλά αν ακούτε δράκο και τρέχετε και το βάζετε στα πόδια, μην περιμένετε να βρείτε το θησαυρό που κάθε δράκος, κάθε εγώ σας, κάθε διανοητικό σας φύλακας του ενός επίπεδου με τον άλλο, με το άλλο επίπεδο, κρύβει. Πρέπει να νικήσετε κάθε φορά σε κάθε επίπεδο το δικό σας ατομικό δράκο για να βρείτε το θησαυρό που κρύβει, τη σοφία που κρύβει μέσα στο δικό του σπήλαιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, φίλοι μου? Όλα είναι αλληγορικά. Όλα είναι αλληγορικά. Ακόμα και τα σενάρια που εδώ παίζουμε μπορεί να είναι αλληγορικά αν ξέρετε να μετατρέπετε μέσα σας σε σοφία. Και όταν το μάθετε αυτό, όλοι θα δείτε ότι είστε δάσκαλοι γιατί έχετε τόσες πολλές εμπειρίες. Τόσες πολλές εμπειρίες, τόσα πολλά δώρα που όμως δεν τα έχετε ανοίξει. Όλο το κόλπο είναι να μάθετε να ανοίγετε το δώρο, να μπαίνετε μέσα βαθιά στο φως, να βγαίνετε τα παραπετάσματα του νου και να δείτε καθαρά με το φως το χρηστικό, με το φως το καθαρό. Αυτό πρέπει να κάνουμε για κάθε περίπτωση, τα λέγαμε, στη ζωή μας.
Λοιπόν, για αυτά τα Χριστούγεννα λοιπόν εύχομαι το Θείο Βρέφος να γεννηθεί μέσα στον καθένα από εσάς, να το βιώσετε, να γνωριστείτε, να το νιώσετε, να το γλιτώσετε από τον Ηρώδη, μην το βάλετε σε πόλεμο και αφήστε το σιγά σιγά να δουλεύει μέσα σας, έτσι, σαν ένας δεύτερος εαυτός σας που είναι για τη Βασιλεία των Ουρανών σας μέσα σας. Λοιπόν, χαίρομαι πάλι φίλοι μου που εστιαστήκατε και σήμερα σε αυτό το live που κάναμε. Για τους φίλους που, όπως είπα, που θέλουν να κάνουν δωρεά στο κανάλι, στο βίντεο, στα YouTube, υπάρχει link από κάτω να κάνετε δωρεά. Για τους άλλους φίλους που μπορείτε να, απλά να θέλετε να βάλετε ένα like, βάλτε ένα like. Για τους άλλους φίλους που θέλετε να κοινοποιήσετε, να κοινοποιήσετε, να ακούσει ο κόσμος αυτά τα πράγματα που λέμε. Γιατί θυμάστε το ρητό που λέει δωρεά, τα πήρατε, δωρεάν να τα δώσετε. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Καλές γιορτές και μάλλον το επόμενο βίντεο, φίλοι μου, θα το κάνουμε, το επόμενο live θα το κάνουμε μάλλον στις 2 του μηνός, όπως βλέπω τα πράγματα. Να έχετε λοιπόν χαρούμενες γιορτές, συνειδητές και ειρήνη σε όλους σας.